Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Ξέρω ότι σας έχω λείψει. Είχαμε πολλές μέρες να βγάλουμε επεισόδιο, αλλά καταλαβαίνετε, είναι γιορτές. Είχαμε και εμείς δουλειές, είχαμε να πάμε από εδώ και από εκεί. Αλλά θα επανορθώσω, σας το υπόσχομαι. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια συνταγή που πραγματικά θα την ετοιμάσετε όλοι. Γιατί δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι που μπορούμε να φτιάξουμε μόνο με ένα μπολ και ένα τηγανάκι. Είναι κάτι που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Είναι κάτι που πραγματικά θέλετε να το φάτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και είναι κάτι που πραγματικά είναι πολύ οικονομικό. Θα φτιάξουμε donuts. Donuts γεμιστά με σοκολάτα, donuts με επικαλύψεις από σοκολάτα ή βανίλια, donuts που θα τα γεμίσουμε μέσα με μαρμελάδα, donuts που θα τα φτιάξετε όπως ακριβώς θέλετε και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα φτιάξουμε donuts. Μία συνταγή που πραγματικά αγαπάνε μικροί και μεγάλοι. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να τα γεμίσουμε και θα φτιάξουμε υπέροχες επικαλύψεις. Και ξεκινάμε. Και όταν σας είπα στην αρχή ότι πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε όλο αυτό το γλυκό, πραγματικά το εννοώ. Βλέπετε πόσο οργανωμένα τα έχω. Έχω βγάλει όλα τα υλικά μου σε μπολάκια. Το πιο βασικό είναι αυτό. Βάζουμε όλα τα υλικά σε μπολάκια και μετά αρχίζουμε να φτιάχνουμε τη συνταγή μας. Και έχω ένα κεντρικό μπολ εδώ, αυτό, που ούτε καν θα το κουνήσω, θα το έχω εδώ ακίνητο και θα ρίχνω μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ξεκινήσω πρώτα με το γάλα. Το γάλα μας θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά άμα το βάλουμε και το βράσουμε και το παραβράσετε πάρα πολύ και ρίξουμε μέσα τη μαγιά, υπάρχει περίπτωση να καεί η μαγιά. Οπότε, άμα δεν είστε σίγουροι για το άμα είναι σωστό το γάλα ή όχι, καλύτερα να περιμένουμε λίγο παραπάνω τελικά να γίνει το μείγμα μας. Γιατί άμα είναι κρύο το γάλα, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω ώρα παρά να κάψουμε τη μαγιά και να μην φουσκώσουμε ποτέ τα ντόνατς. Το γάλα που έχω εγώ είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το έχω βάλει 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων και έχει γίνει ακριβώς όπως το θέλω. Θα προσθέσω μέσα τη μαγιά. Σε περίπτωση που δεν έχετε ξηρή μαγιά, θα πάρετε φρέσκια μαγιά, απλά θα βάλετε τη διπλάσια ποσότητα. Και θα βάλω μέσα και τη ζάχαρη. Δεν βάζουμε πολύ ζάχαρη στο μείγμα, βάζουμε ίσα ίσα όσο πρέπει για να πάρουν ωραίο χρώμα τα ντόνατς μας. Ούτως ή άλλως τα ντόνατς πάντα τα γεμίζουμε με μια γλυκιά γέμιση ή ρίχνουμε από πάνω ζάχαρη, οπότε τη γλυκύτητα που χρειαζόμαστε στο τέλος την παίρνουμε από τα υλικά που θα προσθέσουμε όταν γίνουν τα ντόνατς. Και ανακατεύουμε ένα σύρμα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι που να διαλυθεί η μαγιά, δεν πρέπει να βλέπουμε καθόλου μικρά γρομπαλάκια από τη μαγιά. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, μόλις ρίξω τη μαγιά, το γάλα και τη ζάχαρη, θα περιμένω 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια ακριβώς να δουλέψει καλά η μαγιά, ώστε να φουσκώσει ακόμα περισσότερο το ζυμάρι μου για να γίνουν πιο αφράτα τα ντόνατς μου στο τέλος. Άρα, ραντεβού σε 5 λεπτάκια, θα είστε υπομονετικοί. Βγείτε έξω στο μπαλκόνι, πείτε γεια στο γείτονα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίστε τα πράγματα που χρειάζεστε, παίξτε ένα τάμπλετ με τον κολλητό σας, κάντε ό,τι δουλειές έχετε να κάνετε. Αλλά θα περιμένετε 5 λεπτάκια τουλάχιστον και 10 να περιμένετε δεν μας πειράζει. Όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Βέβαια δεν περιμένουμε μισή ώρα, γιατί άμα περιμένουμε μισή ώρα μετά θα βγουν λίγο πικρά τα ντόνατς. Άμα δουλέψει πολύ η μαγιά θα πικρίσει το ζυμάρι μας. Μάξιμου 20 λεπτάκια. Από 5 έως 20 λεπτάκια θα περιμένετε μέχρι που να δούμε ότι αρχίζει να βγάζει φουσκάλες στο μείγμα μας. Μετά από 5 λεπτάκια υπομονής, εδώ πέρα το μείγμα μας έχει δουλέψει, έχει φουσκώσει η μαγιά μας. Έχει φουσκώσει το γάλα μας, έχει δουλέψει μέσα στο γάλα η μαγιά, έχει φάει λίγο ζαχαρίτσα και έχει πολλαπλασιαστεί. Αυτό θέλαμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υγρά στοιχεία του μείγματός μας. Θα προσθέσουμε μέσα 2 κρόκους από αυγά. Ένας. Μόνο τους κρόκους, από μέτρια αυγά, 50, μην πάρετε πολύ μεγάλα. Γιατί αν πάρετε μεγάλα αυγά και βάλουμε παραπάνω αυγό μέσα, θα πηγαίνει μετά λίγο το μείγμα μας πιο υγρό από όσο θέλουμε. Οπότε θα χρειαστεί να προσθέσουμε παραπάνω αλεύρι και δεν θέλουμε να προσθέσουμε παραπάνω αλεύρι. Λοιπόν, τα σπράδια θα τα αφήσω στην άκρη να κάνω μετά ομελέτα να φάω. Θα προσθέσω άλλα δύο, τι ακόμα, γιατί με δύο θα βγει ομελέτα τόση. Θα ρίξω μέσα το λιωμένο βούτυρο. Έχω σιρόπι βανίλιας, θα ρίξω περίπου μία κουταλιά του γλυκού. Άμα δεν έχετε σιρόπι βανίλιας, θα βάλετε μία ή δύο βανιλίνες, αναλόγως πόσο γεύση βανίλιας θέλετε να έχει το ντόνατ σας μέσα. Εγώ θα ρίξω περίπου μία κουταλιά του γλυκού και λίγο παραπάνω βάλουμε, δεν πειράζει. Η βανίλια πάντα καλό κάνει στο μείγμα μας. Και ανακατεύουμε. Πω πω, μύρισε τόσο ωραία. Μυρίζει βανίλια και σε συνδυασμό με τη μαγιά. Η μαγιά εμένα είναι μία μυρωδιά που πραγματικά με τρελαίνει. Η μαγιά δίνει χαρακτηριστικό άρωμα σε όλα τα ζυμάρια
Και άμα την αφήσουμε να δουλέψει σωστά, μας δίνει ακόμα περισσότερο γεύση. Δεν τη βάζουμε μόνο για να φουσκώσει, αλλά βάζουμε μαγιά μέσα για να μας δώσει και ένα πολύ ωραίο άρωμα. Μας δίνει το άρωμα ενός σπιτικού ζυμαριού. Λοιπόν, το μόνο που μας μένει να προσθέσουμε μέσα είναι ξύσμα από ένα πορτοκάλι, αλάτι και αλεύρι. Το αλάτι τώρα δεν το βάζουμε αμέσως, γιατί άμα βάλουμε αλάτι τώρα μέσα στο μείγμα μας, θα κάψει η μαγιά μας. Θα την κάψει και δεν θα τη βοηθήσει να φουσκώσει. Πάντα το αλάτι το προσθέτουμε στο τέλος όταν έχουμε ζυμάρια που έχουν μέσα μαγιά. Θα προσθέσω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Προαιρετικά, μπορείτε να μην βάλετε ξύσμα από πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε ξύσμα από λεμόνι, αν σας αρέσει, ή οτιδήποτε φρούτο εσπεριδοειδή έχετε σπίτι. Μπορείτε να βάλετε μανταρίνι, μπορείτε να βάλετε σαγκουίνι, μπορείτε να βάλετε grapefruit. Ό,τι σας αρέσει, βάζετε. Πάει και το πορτοκάλι. Ανακατεύω. Και θα ρίξω το μισό αλεύρι στο μείγμα. Το μισό. Και λίγο λιγότερο να ρίξετε τώρα, δεν μας πειράζει. Και θα ανακατέψω πρώτα με το σύρμα. Ρίχνω το μισό αλεύρι, γιατί άμα το ρίξω ολόκληρο θα παίξει πάρα πολύ το μείγμα μου και υπάρχει περίπτωση να κάνει γρομπαλάκια. Ρίχνω το μισό να σπάσω πρώτα το αλεύρι, να μοιράσω την υγρασία όμορφα στο αλεύρι μου, ώστε να γίνει το ζυμάρι μου στο τέλος πάρα πολύ απαλό και αφράτο. Και μόλις σπάσει τελείως το αλεύρι και γίνει ένας ωραίος χυλός, κοιτάξτε εδώ, χυλός, χωρίς γρομπαλάκια, χωρίς τίποτα. Τώρα θα προσθέσω τα υπόλοιπά μου υλικά. Και το σύρμα δεν το χρειάζομαι άλλο. Θα προσθέσω το υπόλοιπο αλεύρι και ήρθε η ώρα για τα αλάτι. Τώρα μπορώ να βάλω και το αλάτι. Πάρω ένα κουτάλι ή ένα πιρούνι, δεν έχει σημασία, και θα ανακατέψω στην αρχή με το πιρούνι. Μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Δεν βάζω χέρια τώρα, γιατί το μείγμα μου είναι πάρα πολύ αφράτο, πάρα πολύ ζουμερό και όλο το μείγμα θα κολλήσει στα χέρια μου, οπότε δεν θα κάνω καλή δουλειά. Καλύτερα να δουλέψω πρώτα λίγο με ένα κουτάλι ή με ένα πιρούνι και στη συνέχεια θα βάλω τα χέρια μου στο τέλος μέσα. Μέσα εδώ, πώς άρχισε να πίζει. Αυτό θέλω. Το μείγμα για τα ντόνατς, να ξέρετε, πρέπει να είναι πάρα πολύ κολλώδες, να κολλάει στα χέρια μας. Άμα δεν είναι κολλώδες και είναι πάρα πολύ σφιχτό, στο τέλος τα ντόνατς μας θα βγουν και αυτά πάρα πολύ σφιχτά, δεν θα βγουν αφράτα. Είναι πολύ βασικό αυτό το κομμάτι που σας έλεγα πριν για τα αυγά. Μην προσθέσετε παραπάνω αυγά, γιατί θα γίνει ακόμα πιο κολλώδες και θα είναι πολύ δύσκολο να το πλάσουμε. Λοιπόν, πάει και το πιρούνι στην άκρη. Θα ρίξω αλεύρι πάνω στον πάγκο μου, ούτως άλλως θα το χρειαστώ μετά, γιατί θα δουλέψω το μείγμα μου και θα βάλω στα χέρια μου αλεύρι για να πιάσω το ζυμάρι. Γιατί άμα το πιάσω χωρίς αλεύρι θα κολλήσει όλο πάνω στα χέρια μου. Με το που δω ότι αρχίζει να κολλάει, παπ, ξαναβάζω πάλι στα αλεύρι. Και ανακατεύω. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ακόμα αλεύρι, γιατί βλέπω ότι άρχισε να κολλάει πάνω στα χέρια μου. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο ζυμαράκι που έχουμε κάνει. Τέλειο. Λοιπόν, αφήνω λίγο εδώ. Αυτό το πάω πίσω, τη λάτζα. Και έχω ένα πολύ ωραίο μπολάκι εδώ. Θα βάλω λίγο λαδάκι στον μπολ, πολύ λίγο. Μια κουταλιά του γλυκού, όχι παραπάνω. Θα λείψω καλά τον μπολ μου. Για να μην κολλήσει το ζυμάρι. Θα βάλω μέσα στο ζυμαράκι μου λίγο αλευράκι από πάνω, πολύ λίγο. Μεμβράνη. Και θα τα αφήσω να φουσκώσει. Θέλω να διπλασιαστεί τουλάχιστον το μείγμα μου. Τώρα το πόση ώρα θα πάρει είναι σχετικό. Άμα είναι ζεστό το σπίτι σας, σε μισή ωρίτσα θα έχει φουσκώσει. Άμα δεν είναι πολύ ζεστό το σπίτι σας, μπορεί να πάρει και μία ωρίτσα, μία μισή. Θα είστε υπομονετικοί και θα περιμένετε να φουσκώσει τελείως το ζυμάρι σας. Τα αφήνω εδώ, σε μισή ωρίτσα με μία, δεν ξέρουμε πώς θα πάρει. Θα συνεχίσουμε για να φτιάξουμε τα ντόνατς μας. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ, απλά θα τα κάνουμε έτσι όμορφα και θα τα τηγανίσουμε. Το ζυμαράκι μου σχεδόν έχει φουσκώσει, οπότε θα βάλω και το σπορέλαιο στο τηγανάκι μου, να είναι σε ετοιμότητα. Μη φοβάστε, άμα βάλουμε πολύ σπορέλαιο, μην νομίζετε ότι θα ρουφήξουν πολύ λάδι τα ντόνατς. Τα ντόνατς δεν ρουφάνε λάδι, εφόσον κάνουμε σωστά το ζυμάρι μας. Και το έχουμε κάνει ολόσωστα, οπότε δεν θα ρουφήξουν. Το αλεύρι μου το έχω αφήσει ακριβώς όπως ήταν πριν. Θέλω να δείτε πώς έγινε το ζυμάρι. Κοιτάξτε εδώ. Έχει φουσκώσει τελείως, έχει φτάσει μέχρι τη μεμβράνη. Αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς, να περιμένετε να φουσκώσει πολύ καλά το ζυμάρι. Θα το βγάλω. Τη μεμβράνη. Καταπληκτικό. Κοιτάξτε εδώ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το αλεύρι
Το έχουμε δίπλα και όπως ακριβώς κάναμε και πριν, θα κάνουμε και τώρα. Βάζουμε μπόλικο αλεύρι στα χέρια μας. Θα βγάλω το ζυμάρι μέσα από τον μπολ. Τι τέλειο ζυμάρι που είναι. Καθώς τα αφήσαμε να φουσκώσει, εκτός ότι φούσκωσε, έδεσαν και όλα τα υλικά μεταξύ τους. Έδεσαν τα αυγά μαζί με το αλεύρι, το γάλα, ομογενοποιήθηκε σωστά και έγινε το ζυμάρι μας πάρα πολύ ελαστικό. Μυρίζει σαν τσουρέκι. Άμα βάζαμε μέσα και μπόλικα μυρωδικά για τσουρέκι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ντόνατς με γεύση τσουρέκι. Τώρα, παίρνω, ρίχνω λίγο αλεύρι πάνω στο ξύλο και βάζω το ζυμαράκι μου. Θα ρίξω και λίγο από πάνω. Τέλεια. Θα πάρω το πλάστη. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε πλάστη, γιατί ξέρω ότι και πολλοί φοιτητές βλέπετε το Kitchen Lab. Να σας πω ότι με την ίδια μεμβράνη που τυλίξετε, μπορείτε να ανοίξετε και με τη μεμβράνη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εντάξει. Α, και για να μην λέτε ότι είμαι μόνο λόγια, θα το κάνω και εγώ με τη μεμβράνη. Λοιπόν, παίρνουμε το πλάστη και ανοίγουμε το ζυμάρι μας. Επειδή το ζυμάρι μας είναι ελαστικό, ξαναγυρνάει πίσω, αλλά δεν μας πειράζει, είμαστε υπομονετικοί και συνεχίζουμε να τα ανοίγουμε. Τι ωραίο που είναι. Είναι καταπληκτικό. Παλιότερα έκανα μία άλλη τεχνική για ζυμάρι, επειδή θεωρείται ότι τα καλύτερα ντόνατς βγαίνουν με άμυλο πατάτας, γιατί το κάνει πιο τραγανό απ' έξω και μένει τραγανό το ντόνατς για περισσότερη ώρα. Οπότε έβραζα πατάτες και έβαζα κανονικές πατάτες μέσα στα ντόνατς, αλλά επειδή δεν αρέσει γενικά στον κόσμο, προσπάθησα να βρω μία συνταγή όπου να μένει τραγανό το ντόνατς χωρίς πατάτα. Και αυτή η συνταγή είναι συγκεκριμένη και το μυστικό για τη συνταγή μας για να κρατάει τα ντόνατς περισσότερο τραγανά για περισσότερο χρόνο είναι το αυγό που βάλαμε, εντάξει. Άρα ο κρόκος μας δίνει αυτή τη συμπεριφορά στο μυγό μας. Το τηγανίζουμε, μένει τραγανό, δεν τραβάει πολύ λάδι και το κρατάει τέλειο για 1-2 μέρες αφότου το ψήσουμε κανονικά. Λοιπόν, το ζυμάρι μας είναι αυτό. Θέλουμε ένα δάχτυλο πάχος ακριβώς, όχι παραπάνω, και έχω 2 κουπάτ όπου θα κόψω τα ντόνατ μου. Σε περίπτωση που δεν έχετε κουπάτ, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Αντί για το μικρό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καπάκι από νερό ή από ένα άλλο αναψυκτικό που θα είναι το μικρό σας κουπάτ. Και αντί για το μεγάλο, μία κούπα που πίνετε καφέ. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε ακριβώς τη συνταγή άμα δεν έχετε κουπάτ, εφόσον έχετε μία κούπα και ένα μπουκαλάκι νερό στο ψυγείο. Λοιπόν, παίρνω και κόβω το πρώτο. Εδώ. Και παίρνω και κόβω και στη μέση. Από δίπλα, πετάω λίγο ακόμα αλεύρι. Και μόλις το κόψω, το βγάζω. Βγάζω και το κεντρικό. Το αφήνω πάνω στο αλεύρι. Κοιτάξτε. Εντάξει, αυτά εδώ γίνονται πάρα πολύ ωραία ντόνατς μικρά, αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα το χρησιμοποιήσω μετά για τεστ στο λάδι μου για να δω άμα είναι έτοιμο για να ψήσω το πρώτο ντόνατ. Και συνεχίζω με το δεύτερο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ό,τι ζυμάρι περισσέψει, μην νομίζετε ότι θα το πετάξουμε, θα το ξαναπλάσουμε και θα ξανακάνουμε ντόνατς. Οπότε μην ανησυχείτε, άμα τώρα δεν είστε καλοί στο μέτρημα, γιατί θέλει λίγο να μετράμε σωστά. Θα αφήσω αυτό στην άκρη και βγάζω το δεύτερο ντόνατ. Άρα βγάλω το τρίτο. Η συνταγή μας βγάζει 5 με 6 ντόνατς αναλόγως πόσο μεγάλα τα κάνουμε. Βέβαια, άμα δεν τα κάνουμε με τρύπα στη μέση, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ μικρότερο κουπάτ, γιατί άμα τα κάνουμε τόσο μεγάλα χωρίς τρύπα στη μέση, θα είναι πολύ δύσκολο να ψηθούν. Βγάζω και το τρίτο. Μία. Βγάλω και το τέταρτο. Και μετά θα ξαναπλάσω το ζυμάρι μου για να βγάλω ξανά ντόνατς. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, τα αφήνουμε να ξαναφουσκώσουν. Θέλουν περίπου 10-20 λεπτάκια μέχρι που να φουσκώσουν. Έχω αφήσει ένα μικρό στην άκρη για να τεστάρω και όση ώρα περιμένω να φουσκώσουν θα ζεστάνω το λάδι μου. Τέλεια. Άρα περιμένουμε 5 λεπτάκια. Λοιπόν, περάσανε περίπου 10-15 λεπτάκια. Θέλω να περιμένετε κι εσείς μέχρι που να ξαναφουσκώσουν τα ντόνατς. Πρέπει να περιμένουμε να φουσκώσουν, γιατί άμα δεν φουσκώσουν τώρα θα είναι πάρα πολύ πιεσμένα και δεν θα ψηθούν σωστά άμα τα βάλουμε μετά στο τηγάνι. Θέλουμε να φουσκώσουν, να περάσει θερμοκρασία μέσα και να τα ψήσει μέχρι μέσα. Θα είστε υπομονετικοί. Θυμάστε το μικρό κομματάκι που είχα κρατήσει. Θα το χρησιμοποιήσω τώρα να το βάλω μέσα στο τηγάνι για να δω ποια στιγμή το τηγάνι μου είναι έτοιμο για να βάλω και τα υπόλοιπα ντόνατς και να τα ψήσω. Και πάμε για το πρώτο μας.
Α, το τηγάνι μου δεν είναι έτοιμο. Ήθελε λίγο παραπάνω. Ή είναι έτοιμο. Α, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τόσο πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι καυτό-καυτό. Κοιτάξτε εδώ πώς έχουν φουσκώσει. Που σημαίνει ότι εφόσον είναι έτοιμο αυτό, μπορώ να παίρνω και τα υπόλοιπα να τα ρίχνω μέσα. Πάμε για το πρώτο. Δεύτερο. Τρίτο. Θα τα βάλω 4 τώρα. Και μετά θα βάλω 3. Προσοχή να μην πάρουν χρώμα και καούνε. Θα προσέχουμε, θα γυρίσουμε μία φορά. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που γίνονται. Ωραία σπιτικά ντόνατς. Νομίζω ότι είναι δυνατά η φωτιά, θα τη χαμηλώσω λίγο. Θέλω να τα δώσω λίγη ώρα στο τηγάνι. Όχι πολύ, θέλουν 2 λεπτάκια. 1 λεπτό από τη μία και 1 λεπτό από την άλλη. Αλλά χρειάζεται χρόνο. Αυτό είναι έτοιμο, το μικρούλι, θα το βγάλω έξω. Αυτό θα είναι το πρώτο που θα δοκιμάσω και συνεχίζω να ψήνω τα υπόλοιπα. Γυρνάμε 2-3 φορές, χαμηλώνουμε τη φωτιά, μα δούμε ότι είναι πολύ δυνατή και παίρνουν γρήγορα χρώμα, καλό είναι να το βγάλουμε κιόλας το τηγάνι από τη φωτιά μας, εντάξει. Και τα πρώτα είναι έτοιμα. Ωραία ντόνατς. Θα ρίξω και τα υπόλοιπα μέσα. Έχω ψήσει 2, 4, 6 καλά ντόνατς και ένα χωρίς τρύπα και το λάδι μου είναι πεντακάθαρο, που σημαίνει ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω ξανά για να φτιάξω ντόνατς. Δεν έχει τραβήξει καθόλου το αλεύρι, που σημαίνει ότι δεν έχει τραβήξει καθόλου και λάδι το ντόνατ μέσα, γιατί αυτά είναι αμοιβαία. Άμα βγαίνει καθαρό το λάδι, σημαίνει πως δεν έχουν τραβήξει λάδι και τα ζυμάρια μας. Και θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν μέχρι που να ετοιμάσω τα υπόλοιπα υλικά για να τα γεμίσω. Έχω σβήσει το μάτι μου, οπότε πάω εδώ τώρα για την επικάλυψη. Θα ξεκινήσω πρώτα με άχνη ζάχαρη. Θα κάνω ένα λευκό γλάσο. Παίρνω και βάζω μία κουταλιά της σούπας άχνη ζάχαρη και θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας γάλα. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο μετά, αλλά στην αρχή θα ξεκινήσω με μία κουταλιά της σούπας. Και ανακατεύω. Α, μάλλον έβαλα πολύ. Βγήκε πάρα πολύ αραίο το γλάσο, μην το βλέπετε. Θέλω να είναι πιο σφιχτό, οπότε τι σημαίνει ότι θα προσθέσω λίγο ακόμα άχνη ζάχαρη. Και ανακατεύω, μέχρι που να πάρω την επιθυμητή σύσταση που θέλω. Θέλω να είναι πηχτό το γλάσο μου. Τώρα είναι τέλειο. Πρέπει όταν το ρίξω πάνω στα ντόνατς να μπορεί να κάτσει και να μην φεύγει. Λοιπόν, θα πάρω μια λαδοκόλα. Αυτό στην άκρη και θα βγάλω μια σχάρα. Θα βάλω τα ντόνατς μου πάνω στη σχάρα, εκτός από το τελευταίο που θα το γεμίσω. Τέλεια. Πρέπει να έχουν κρυώσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο μας. Θα ρίξω πάνω από τον ντόνατ το γλάσο. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που είναι. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο και πολύ απλό να το κάνεις. Καταπληκτικό. Και στο δεύτερο, ακριβώς το ίδιο. Και θα περιμένω μέχρι που να κρυώσει. Θέλω να κρυώσει και να σφίξει από μόνο του. Τώρα! Στο ίδιο μπολάκι, έτσι όπως είναι, θα προσθέσω κακάο, μία κουταλιά της σούπας κακάο, μία κουταλιά της σούπας άχνη ζάχαρη και πάλι λίγο γάλα για να κάνω μία σοκολατένια επικάλυψη. Και ανακατεύω. Και θα δοκιμάσω άμα χρειάζεται περισσότερο άχνη ζάχαρη. Μην κάνετε ένα γλάσο σκέτο κακάο και γάλα. Γιατί άμα το κάνετε σκέτο, θα γίνει πάρα πολύ πικρό και θα χαλάσει η γεύση μας. Για να δοκιμάσω. Τέλειο. Τέλειο, 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 τέλειο. Ακριβώς όπως πρέπει. Και θα ρίξω στο επόμενο γλάσο σοκολάτας. Βέβαια, μπορείτε να γιώσετε και καθαρή σοκολάτα να βάλετε από πάνω.
πιο εύκολο πράγμα μπορείτε να κάνετε. Και το τελευταίο μας. Το τελευταίο μας θα βγει λίγο παραπονεμένο γιατί δεν έχει μείνει πολύ γλάστο. Αλλά δεν πειράζει, θα βγει μια χαρά. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε από πάνω τα τρουφάκια μας. Αν έχετε ωραία τρουφάκια, θα ρίξετε από πάνω να τα κάνετε όμορφα τα ντόνατς. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που τα κάνατε. Πραγματικά θα τα ζήλευε οποιοδήποτε φτιάχνει ντόνατς. Τα φτιάξαμε σε πολύ λίγη ώρα. Και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο πράγμα έχουμε φτιάξει. Τώρα, έχουμε μείνει με ένα ντόνατ εδώ πέρα παραπονεμένο. Έχω εδώ πέρα ένα κορνέ. Άμα δεν έχετε κορνέ, δεν πειράζει και να το κόψετε στη μέση να το γεμίσετε, νομίζω κανείς δεν θα σας παρεξηγήσει. Ούτως ή άλλως κάνετε σπιτικά ντόνατς, οπότε θα είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και έχω πραλίνα σοκολάτας, αγαπητέ φίλε σκηνοθετηλάκι. Και έχω και μαρμελάδα φράουλα, αγαπητέ φίλε σκηνοθετηλάκι. Τι από τα δύο θες να σου βάλω στον ντόνατ σου, γιατί αυτό θα το χαρίσω εσένα. Μαρμελάδα. Πες το πιο ωραία, γιατί. Μαρμελάδα! Ωραία, εντάξει. Άρα ο Λάκης θέλει μαρμελάδα. Μαρμελάδα θα βάλουμε μέσα. Πολύ εύκολα. Δεν έχει κάτι δύσκολο, έτσι όπως είναι. Παίρνω. Βάζω τη μαρμελάδα μου μέσα στο κορνέ. Και πώς νομίζεις φιλελάκι ότι θα το γεμίσουμε? Πολύ σωστά απάντησες. Δεν απάντησε καν. Δεν το νοιάζει, είναι αλλού όταν γυρνάει. Θα κάνουμε τρύπα ή από κάτω για να το γεμίσουμε και θα το σερβίρουμε από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Ή θα κάνουμε τρύπες από τα πλάγια και θα το γεμίσουμε με το πλάγια. Έχετε και διαλέγετε ό,τι θέλετε κάνετε. Εγώ θα κάνω μια ωραία τρύπα από κάτω. Εντάξτε. Κόψω το κορνέ μου. Και έτσι όπως είναι φιλελάκι, βάζουμε το κορνέ και γεμίζουμε μαρμελάδα. Είδες πόσο μαρμελάδα έχει πάρει μέσα. Λοιπόν, αυτό το σερβίρουμε όχι από αυτή την πλευρά όπως καταλαβαίνεις, το σερβίρουμε από την άλλη. Μπορούμε να κάνουμε και 2-3 διαφορετικές τρύπες και να γεμίσουμε σε πολλά σημεία. Έτσι όπως είναι, θα ρίξω λίγο μαρμελάδα από πάνω. Για το φίλο μου το Λάκη να έχει έξτρα μαρμελάδα. Θα την απλώσω. Και επειδή δεν θέλω να μένει παραπονεμένος και να μην έχει τρουφάκια, βέβαια θα μπορούσαμε να βάλουμε και γλάσο όπως ακριβώς κάναμε και με τα υπόλοιπα. Θα σου βάλω και λίγα τρουφάκια για να μην στεναχωριέσαι. Εντάξει. Και αυτό είναι για σένα, φίλε μου. Έλα, πάρτε. Άρα, κυρίες και κύριοι, είδατε... Ναι, με συγχωρείτε, πρέπει να πάει ο Λάκης πίσω στην κάμερα. Τέλεια. Άρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι μου, αγαπητοί, γυναίκες, άντρες, τηλεθεατές, φανατικοί του Kitchen Lab, είδατε πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε ντόνατ στο σπίτι σας, σε 0 χρόνο, με 0 κόστος, πολύ εύκολα, χωρίς μίξερ, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι το Kitchen Lab, κυρίες και κύριοι, και κάθε φορά τέτοιες ωραίες συνταγούλες θα σας δίνουμε. Και βλέπω τα ντόνατς μου όπως θα τα βλέπετε και εσείς μετά όταν δείτε το επεισόδιο. Καταπληκτικό. Μυρίζουν υπέροχα, είναι υπέροχα, είναι πολύ εύκολα, μπορείτε να τα φτιάξετε όλοι σας, το πιο βασικό. Ακόμα και να μην έχετε ασχοληθεί ποτέ με κουζίνα, είμαι σίγουρος πως αυτή τη συνταγή θα την πετύχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε εκεί το σημερινό μας επεισόδιο. Εύχομαι να σας άρεσε, μην ξεχνάτε πάντα μα πάντα να μου λέτε τη γνώμη σας. Θετική ή αρνητική δεν πειράζει, να μου δίνετε συμβουλές για το τι θα θέλατε να δείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε subscribe για να μας δείξετε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπετε. Επίσης, άμα κάνετε subscribe, να ξέρετε ότι θα παίρνετε κάθε φορά που βγαίνει ένα επεισόδιο ειδοποίηση ότι έχει βγει καινούργιο επεισόδιο. Οπότε δεν θα το χάσετε ποτέ. Τι άλλο είχα να πω, και κάτι πολύ σημαντικό. Είχα να πω για το βιβλίο μου. Έχει κυκλοφορήσει, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Όταν το πιάσετε στα χέρια σας θα καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δεν θέλω να λέω παραπάνω. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το βιβλίο είναι δικό μου και πιστέψτε με, όποιος το αγοράσει θα είναι και αυτός χαρούμενος που θα το έχει στα χέρια του, γιατί είναι βίβλος μαγειρικής, δεν είναι απλά βιβλίο. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Στο επόμενο επεισόδιο θα φτιάξουμε μπουγάτσα. Σας προετοιμάζω για να μην λέτε ότι δεν σας τα λέω από πριν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και να μαγειρεύετε. Γεια σας. Το έχω βάλει 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μου κρυκυμάτων και έρθει. Έχει. Το έχω βάλει 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μου κρυκυμάτων και έρθει. Το έχω βάλει. Το έχω βάλει. Θα κάνω κτικτράια. Σε μισή ώρα, μία ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε. Σε μισή ωρίτσα. Το αλε. Μαρμελάδα θέλεις. Ωραία. Τώρα το θυμήθηκε ο Λάκης ότι θέλει μαρμελάδα. Δεν πειράζει. Ωραία, θα βάλουμε. Γιώργο, εσένα σου έχω ετοιμάσει αυτά, αλλά θα παίξεις μπαλίτσα με την σοκολάτα. Είμαι σίγουρος πως θες παραλληλά.